Καλησπέρα κύριε Μαρέδη, καλησπέρα σε όλους τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Να είστε καλά. Να πούμε, να εξομολογηθώ στους τηλεθεατές ότι off the record είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Βέβαια δεν μπορούσατε τότε να αποκαλύψετε ούτε τις πληροφορίες που έχετε από το αστυνομικό σώμα, ούτε το δικό σας ένστικτο. Δεν ήταν πληροφορίες τόσο, όσο είναι οι εκπαιδεύσεις που έχω και η εμπειρία 35 ετών στον χώρο της ασφάλειας. Όντως είχαμε μιλήσει, σας είπα ότι δεν μπορώ να αποκαλύψω πράγματα, γιατί ήταν στο στάδιο της προανάκρισης. Οτιδήποτε και αν έλεγα, είναι σίγουρο ότι θα έφερνε εμπόδιο, γιατί είχαμε να κάνουμε έναν έξυπνο άνθρωπο. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να βοηθήσω τον δολοφόνο. Γνώριζε και σας είπα ότι θα έρθει ανατροπή. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να πούμε το τι πραγματικά. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Γραφιώτη. Ναι. Λέτε, χαρακτηρίζετε τον καθομολογία δολοφόνο έξυπνο. Είναι όντως έξυπνος ένας άνθρωπος ο οποίος σκοτώνει τη γυναίκα του και αφήνει πίσω τόσα ίχνη? Θέλετε να σας προβληματίσω λίγο. Κοροϊδεύοντας βεβαίως 37 ημέρες τους πάντες. Θέλετε να σας προβληματίσω λίγο. Κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει εξετάσει μία παράμετρο. Παρακαλώ. Κανείς μία παράμετρο και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να τον ξεπλύνω ή οτιδήποτε. Την παράμετρο του σεξουαλικού παιχνιδιού. Γι' αυτό σας είχα μιλήσει, αν θυμάστε, ότι σέβομαι τη μνήμη της. Γιατί ακόμη εκείνη την ημέρα που κάναμε τη συνέντευξη εδώ, ήταν το μνημόσυνο, αν θυμάστε, ή την προηγούμενη. Λοιπόν, για εμένα, ανεξάρτητα από το τι είπε αυτός ο άνθρωπος, όταν βγήκε από το σπίτι του την πρώτη μέρα της δολοφονίας, εκεί λοιπόν ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπα. Σύμφωνα με ό,τι έπαιρνε εκείνη τη στιγμή, εγώ ό,τι εισέπρατα και σύμφωνα με τους δείκτες υποψίας που είχε αυτός ο άνθρωπος, κακής συμπεριφοράς, όντως, ύποπτης συμπεριφοράς, όχι κακής, όντως αυτός ο άνθρωπος δεν με ενδιαφέρει πλέον τι έλεγε. Τον άφησα στην άκρη. Και πάμε στη σκηνή του εγκλήματος. Τι είχαμε να κάνουμε? Είχαμε να κάνουμε με έναν άντρα δεμένο με σπάγκο και μονοτική ταινία, με μια κοπέλα η οποία είχε πεθάνει από ασφυξία, με έναν σκύλο πνιγμένο και το μωράκι το οποίο αναγκαστικά ήταν μέρος του παιχνιδιού και ήταν εκεί πέρα. Λοιπόν, για μένα δύο ήταν οι υποθέσεις που έπρεπε να ανιχνευτούν και να διερευνηθούν. Το ένα, και επίσης είχαμε και τις SD card οι οποίες απουσιάζαν από τις κάμερες. Παρ' όλα αυτά τα κινητά τους υπήρχαν εκεί. Ναι. Τα αφήσαμε. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε περάσει αυτό το 1,5 μήνα με διαρροές, με ειδικούς παντός επιστητού. Ακόμη χθες το πρωί ο αστυνομικός έλεγε ότι θα βρούμε τους πιστολάδες, ότι μπήκαν μέσα, οπλοφορούσαν και αν δεν σκοτώναν το ζευγάρι, θα σκοτώναν εμάς αν πέφτανε πάνω στην αστυνομία την ώρα της διαφυγής. Τίποτα από όλα αυτά, εγώ δεν πίστευα την πρώτη στιγμή. Μισό λεπτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Αυτά οι αστυνομικοί τα έλεγαν γνωρίζοντας την εξέλιξη της υπόθεσης, προκειμένου να μπερδέψουν τον καθομολογία δολοφόνο. Έχετε δίκιο. Υπάρχουν σκόπιμες διαρροές οι οποίες πρέπει να βγουν έξω για να γίνει ένα σκοτσέζι κοντούς στον ύποπτο, ώστε να είναι έτοιμος να σπάσει. Ακόμη και το ότι τον σηκώσαν ξαφνικά εχθές από το μνημόσυνο ήταν σκεμμένο. Γιατί θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος με τις γνώσεις που έχει να έχει φύγει. Και να είχαμε άλλη μια υπόθεση παπά της Χρυσής Αυγής για να τον αναζητούν. Ναι. Έτσι, όποτε τον αφήσαν να είναι χαλαρός, πήγε στο μνημόσυνο και τον σηκώσαν από εκεί με τη μία κατευθείαν. Και κανέναν δεν έπειθε εχθές η αστυνομία όταν έλεγε ότι τον καλέσαν. Αυτό γιατί πιστεύετε ότι έγινε? Αληθεύει ότι. Σας είπα. Ότι αν υπήρχε θέμα διαφυγής του στο εξωτερικό, όπως ακούστηκε. Μα βέβαια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει διεθνείς πτήσεις, γνωρίζει πώς πετάνε τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα, γνωρίζει αεροδιαδρόμους, γνωρίζει τα πάντα. Γνωρίζει και σίγουρα τις τρύπες στην ασφάλεια της αεροπλοίας. Γιατί υπάρχουν τρύπες, αν κάποιος θέλει να βγει έξω. Για μένα λοιπόν αυτό που έβλεπα στη σκηνή του εγκλήματος, ναι, σύμφωνα με ό,τι πληροφόρηση έβγαινε, είχε δύο κατευθύνσεις. Το ένα ήταν εξαιτίας του επαγγέλματός του. Αυτός να έχει κάνει κάποια άσχημη, που λένε στη γλώσσα των εμπόρων, δηλαδή να ανέλαβε να μεταφέρει κάποια ποσότητα ναρκωτικών σε κάποιο νησί και για χι λόγους να χάθηκε αυτή η ποσότητα, οπότε τον καθιστούσαν υπεύθυνο και του ζητούσαν πίσω το εμπόρευμα αυτό. Αφού λοιπόν δεν το έδινε, μετά πήγαν σπίτι του, ξεκινώντας να χτυπούν τη γυναίκα, να πιέζουν τη γυναίκα του, πνίξαν το σκύλο να τον κάνουν να φοβηθεί, ώστε να αναγκαστεί να του πει που είναι η ποσότητα αυτή που χάθηκε. Αυτό όμως όσο περνούσε ο καιρός, αδυνατούσε, ναι, στη σκέψη μου, διότι δεν έδαινε με την υπόλοιπη βία, δεν υπήρχε βία στην ουσία. Υπήρχε μια κοπέλα η οποία είχε πεθάνει από ασφυξία. Στο σημείο αυτό λοιπόν
έφυγε από το μυαλό μου ότι μπορεί αυτός να έχει μπλοκή. Ότι είχε μπλοκή, είχε, σας το είπα από την αρχή, όταν τον είδα στις κάμερες. Mm-hmm. Δεν ήξερα το σημείο της εμπλοκής, το πόσο βαθιά έφτανε. Λοιπόν, το επόμενο σενάριο που έπαιζε στο μυαλό μου, ναι, ήτανε, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά υπάρχει ένας εξαιρετικό... Με συγχωρείτε, τι είναι αυτό που πρόδωσε τον καθομολογίαν δράστη και θεωρήσατε εσείς ότι είχε εμπλοκή με το που τον είδατε? Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι δείκτες αναγνώρισης και αξιολόγησης ύποπτης συμπεριφοράς, τους οποίους είναι εκπαίδευσή μου. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι, αυτός ο άνθρωπος δεν πέρασε το τεστ. Όταν τον είδα να μιλάει στις κάμερες, αφήστε με παιδιά, δεν ξέρετε τι πέρασα, έρχομαι σε κανένα να μην συμβεί, ναι, και μπήκε στο αυτοκίνητο και έφυγε. Τι έκανε δηλαδή, αυτός, τι δεν έκανε, εξηγήστε το μας. Δεν μπορώ να το καταλάβετε, πρέπει να δούμε σκηνή, καρέ-καρέ, για να σας εξηγήσω, ακόμα και η ματιά πώς έφευγε. Όχι συνέχεια, γιατί η ματιά του έφευγε. Όταν τον ρωτούσανε, η ματιά του δύο φορές έφυγε περίεργα. Πάντα έφευγε, αλλά οι δύο φορές ήταν καθοριστικές. Για μας φτάνει. Έτσι. Το ότι δεν πενθούσε, αυτός ο άνθρωπος δεν πενθούσε. Για μένα λοιπόν αυτό όλο που έκανε, θα μπούμε παρακάτω τώρα για να δέσει όλο αυτό το πράγμα, θέλω να καταλάβετε κάτι. Το 1994 είχαμε πρόβλημα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Θέλω, κυρία Γραφιώτη, επιτρέψτε μου και θα συνεχίσετε αμέσως. Πάνω σε αυτό που λέτε, ναι, ότι δεν πενθούσε, θέλω να προσθέσω κάτι που μου είπαν σήμερα στο νησί. Για να σας επιβεβαιώσω δηλαδή, διότι άνθρωποι που ήταν στην κηδεία της Καρολάιν, παρόντες, μέσα στον ναό, μου είπανε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν φάνηκε να πενθεί. Αυτό ακριβώς. Δεν πλησίασε το φέρετρο της Καρολάιν σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων. Δεν πήγε κοντά της. Αυτό δεν πήγε να την αποχαιρετήσει, αυτό δεν πήγε να της χαϊδέψει τα μαλλιά, αυτό δεν πήγε θα μπορούσε... να την αγγίξει για τελευταία φορά, να τη δει για τελευταία, ναι, φορά. Καθόταν σε μεγάλη απόσταση με μια νευρικότητα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ανθρώπινη αντίδραση όμως, να θέλει να τη θυμάται ζωντανή. Λέω εγώ. Έτσι. Σημασία γιατί όταν βγήκε αμέσως μετά το περιστατικό από το σπίτι του, η σήμανση είναι μέσα στο σπίτι του. Η δολοφονημένη γυναίκα του είναι μέσα στο σπίτι του και αυτός βγαίνει σαν να μιλάμε για ένα άλλο πράγμα. Άρα έχουμε να κάνουμε για μένα με μια κακοσκηνοθετημένη επίθεση. Αυτό λοιπόν που δεν έχει εξεταστεί μέχρι σήμερα και πιστεύω οι αξιωματικοί θα το εξετάσουν σίγουρα, είναι, θα σας γυρίσω λίγο πίσω, το 1994 είχαμε στο Αγγλικό, ναι, Κοινοβούλιο νεκρούς βουλευτές, οι οποίοι βρέθηκε ο πρώτος σκασμένος από ασφυξία, με σημάδια ασφυξίας, με ένα πορτοκάλι στο στόμα. Όταν λοιπόν βρέθηκε ο πρώτος, μπορεί να είναι μια ανομαλία, φορούσε και ζαρτιέρες μάλιστα αυτός ο άνθρωπος. Βρέθηκε δεύτερος βουλευτής. Στον τρίτο βουλευτή που βρέθηκε, με σημάδια ασφυξίας, με ίδιο πανομοιότυπο τρόπο θανάτου, κάτι που έχουμε ασφυξία εδώ πέρα, μπήκε η σχόλια για το παιχνίδι. Όταν λοιπόν μπήκε, διαπιστώσαν ότι είχαν έναν κοινό ερωτικό σύντροφο, αυτοί όλοι οι άντρες, μέχρι να ξεδιαλύνει η υπόθεση, είχαν χάσει τη ζωή τους συνολικά 5 βουλευτές. Και είχαμε λοιπόν θάνατο από ασφυξία στη διάρκεια ερωτικού παιχνιδιού. Αυτό λοιπόν για μένα είναι ένα πιθανό σενάριο. Θα μπορούσε να έχει συμβεί. Θα μπορούσε να έχει συμβεί. Και με το που, γιατί αυτό το αντιλαμβάνεις ξαφνικά. Ναι. Καθυστερούν την ώρα της σεξουαλικής πράξης να αφήσουν τις αεροφόρους οδούς να αναπνεύσουν. Είναι ακόμα και μετά την ομολογία του ένα πιθανό σενάριο. Μένα, δηλαδή ναι, ο ίδιος λέει ότι τσακωθήκανε. Ακούστε με. Και ότι ακούστε με ένα μπλουζάκι την έπνιξε. Για εμένα ναι. Αν είχαν τσακωθεί, θα υπήρχε DNA στα νύχια της. Τον είχε γρατσουνίσει. Κάτι υπήρχε. Δεν υπάρχει. Για εμένα λοιπόν όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η ομολογία του είναι ομολογία. Βέβαια, συμφωνούμε. Μπορεί να ντρέπεται να το πει. Έτσι. Δεν είναι εύκολο ο καθένας μας να πει τι κάνει στην κρεβατοκάμαρά του. Και εγώ δεν το εξετάζω σεξουαλικά και δεν με ενδιαφέρει. Έτσι. Με ενδιαφέρει το γεγονός αυτό καθ' αυτό. Άρα λοιπόν, τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι, παρότι σας επαναλαμβάνω, μου λείπουν αρκετά στοιχεία. Σκέφτομαι την πολύ πραγματικά. Την ώρα της πράξης σεξουαλικής η κοπέλα να πέθανε. Έχει συμβεί, σας είπα, έχουμε 5 θύματα το 1994. Και μετά, πάνω στον πανικό του, έκανε αυτό το κακό σκηνοθετημένο, την κακό σκηνοθετημένη σκηνή του εγκλήματος. Έπνιξε το σκύλο, δέθηκε μόνος του, έδεσε την κοπέλα. Πράγματα εντελώς ανούσια. Πήρε τις κάρτες από τις κάμερες. Όλα αυτά, βέβαια, να ξέρετε ότι όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές αφήνουν ίχνη. Όλες. Γι' αυτό σας έλεγα ότι θα ξεδιαλύνει η υπόθεση. Ήταν τόσο κακά σκηνοθετημένο αυτό το έγκλημα που θα έβγαινε. Αργά ή γρήγορα θα έβγαινε.
Αυτά λοιπόν έχω εγώ να πω. Δεν έχω σε καμία περίπτωση πρόθεση να τον ξεκλίνω, γιατί ξέρετε ότι συζητιέται δημόσια. Πιθανόν να χρησιμοποιηθεί από δικηγόρο. Εδώ προκύπτει. Κοίτα μου. Προκύπτει ένα ζήτημα, κύριε Γραφιώτη, και έχουμε μια καθυστέρηση, γι' αυτό υπάρχουν κάποια κενά. Προκύπτει λοιπόν ένα ζήτημα, διότι φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος, ο Μπάμπης, ο πιλότος, είχε αφαιρέσει την κάρτα μνήμης κάποιες ώρες πριν. Αν ήταν αυτό που λέτε εσείς, αν ισχύει αυτό που λέτε εσείς, γιατί να είχε αφαιρέσει νωρίτερα την κάρτα μνήμης, ας πούμε. Ερώτηση δική μου προς εσάς. Από πού γνωρίζετε από το καταγραφικό αφαίρεση. Από πού γνωρίζετε τι ώρα της αφαίρεσης. Από πουθενά. Όλα αυτά είναι δημοσιογραφικά. Δεν έχει γίνει καμία επίσημη ανακοίνωση και το κυριότερο, δεν υπάρχει κατάθεσή του δημόσια αυτή τη στιγμή. Η αστυνομία το λέει. Όχι. Οι πηγές της αστυνομίας. Πηγές. Πηγές. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να δώσω βαρύτητα στις πηγές. Λοιπόν, όλα αυτά θα φανούν και ξεδιαλύνουν όταν η κατάθεσή του πάει στο δικαστήριο, ναι, και τότε θα φανούν τα πάντα. Αν όντως είναι έτσι. Ναι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει η διαφωνία μας, δεν είναι ως προς τη δολοφονία. Αυτός την έκανε. Το θέμα είναι αν ήταν προμελετημένη, που εγώ θεωρώ ότι αν ήταν προμελετημένη με τη βαρύτητα που λένε όλοι, θα έπρεπε να, κάτι να έχει κάνει. Ναι. Αυτός, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, βρέθηκε δεμένος με σπάγκο. Δεν θα έχει πάρει tie wrap, δεν θα έχει πάρει κάτι να προετοιμάσει το πώς θα δεθεί. Γι' αυτό λέει είναι το ξαφνικό του θανάτου της κοπέλας. Καταλάβατε. Η κοπέλα δεν βρέθηκε χτυπημένη, σύμφωνα με ό,τι διαρρέεται πάντα, έτσι, με ό,τι κυκλοφορεί. Λοιπόν, η κοπέλα βρέθηκε πνιγμένη, σκασμένη, ναι, από ασφυξία. Άρα ή πιέστηκε ή τη φράξαν το σωστά, οι ίδιες πηγές λένε ότι δεν ήταν χτυπημένη. Πράγματι. Έτσι. Αυτό λέω. Αν είχε λοιπόν προηγηθεί φασαρία, καυγάς ανάμεσα στο ζευγάρι. Όλοι έχουμε μαλώσει, ξέρουμε, τουλάχιστον έχει μια γρατσουνιά. Α, εγώ χθες από τον ντουλάπ, από τον ντουλάπ της κουζίνας, γρατσουνιά. Αυτό σε μια ιατροδικαστική, ο ιατροδικαστής θα το δει. Καταλάβατε. Όπως και να έχει, είναι ένα φοβερά άσχημο, τι να πω, απεχθές έγκλημα, ήταν ένα μωράκι. Δεν σκέφτηκε καν το παιδί του. Έτσι. Πάντως, θυμάστε που σας είχα πει ότι το ΙΔΕΖΕ έχει τους καλύτερους αστυνομικούς στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει, να ξέρετε, ούτε μία διαρροή, γιατί διαβάζω καθημερινά στον τύπο, ούτε μία διαρροή από τους αστυνομικούς. Μόνο οι στοχευμένες που θα έπρεπε, ναι, να δέχεται αυτός πιέσεις, γιατί τα διάβαζε και αυτός τα δημοσιεύματα. Έτσι. Βρέθηκε DNA, δεν βρέθηκε DNA, το θυμάστε. Είναι Αλβανία, όχι, είναι Ρωσουπόντι. Λοιπόν, αυτά ήταν στοχευμένα. Ότι σε πιστεύουμε, ναι, προχωράει η έρευνα. Εντάξει, ταυτόχρονα εννοείται ότι τον παρακολουθούσαν. Αυτό ξυπακούεται σε όλες τις κινήσεις του. Άρα του δημιούργησαν την πεποίθηση ότι εμείς ακολουθούμε τις υποδείξεις. Του σκέφτεσε την εμπιστοσύνη ουσιαστικά. Ναι, ναι, ναι. Ότι τον ακούν, ότι τον, ναι, καταλαβαίνουν. Και συμπάσχουμε μαζί του και είναι πες μας. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι ανάκρισης. Δεν έχουμε στο μυαλό μας αυτό το παλιό το χαστούκια ξύλο με τον Μπελμοντό στο έργο και πες μας τι έγινε. Έτσι. Γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε να κάνουμε έναν έξυπνο άνθρωπο και πονηρό. Που ανά πάση στιγμή θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τα πάντα υπέρ του. Όχι, δεν το θέλαμε αυτό. Ναι. Ούτε θέλαμε να αυτοκτονήσει ενδεχόμενα. Θέλαμε να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη με ό,τι στοιχεία υπάρχουν. Και από ό,τι βλέπετε, έγινε ανατροπή και στοιχεία υπάρχουν. Μάλιστα. Λοιπόν, είστε σαφείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Γραφιώτη. Από την πρώτη στιγμή επιβεβαιώνεται μέρα με τη μέρα αυτό που είπατε από την αρχή στην εκπομπή μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ξαναπούμε, γιατί επίσης, τώρα ξεκινάει η υπόθεση να ξεκλείγεται. Πριν... Κρατάμε την πληροφορία που μας δώσατε, την εκτίμηση που κάνετε δημοσίως για πρώτη φορά, ότι ενδεχομένως να έχουμε ένα σεξουαλικό έγκλημα. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι σας τιμά το ότι και την προηγούμενη φορά σεβαστήκατε όταν σας είπα ότι Δημήτρη, δεν θέλω να πω το τι ξέρω. Και έτσι είχαμε βγει στον αέρα. Ναι, θα το πλησιάσουμε όσο μπορούμε και θυμάστε, είχα ζητήσει και συγγνώμη που δεν μπορώ να απαντήσω περισσότερο. Ναι.